Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή. Αυτή την ώρα, στο βήμα, είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Ένας 52χρονος γιατρός στο Περιστέρι, ένας άντρας στη Βόρεια Εύβοια, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας σε καρότσα, δεύτερο περιστατικό. Μία γυναίκα που κατέληξε στην παραλία του Γαβαθά, στη Λέσβο, όπως ενημερωθήκαμε πρόσφατα, στην Κό, στη Χαλκιδική, στη Νέα Μάκρη, στη Θάσο. Όλα αυτά είναι περιστατικά τα οποία τα ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια. Γιατί ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Άρα πρέπει να δούμε πραγματικά τι ήταν το λάθος και τι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει δικαιολογία αποδεκτή όταν υπήρχαν τόσα δισεκατομμύρια διαθέσιμα για την υγεία, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, και όταν η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της ένταξης πόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία, αν δεν κάνω λάθος, στη 17η στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία με διαθεσιμότητα πόρων, με κοινωνικό ζήτημα την πανδημία και ταυτόχρονα να ακούμε από υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας τότε ότι είναι πεταμένα λεφτά αν γίνουν μονάδες δυτικής θεραπείας. Ο κύριος Πέτσας νομίζω το είπε αυτό. Αυτά είναι τα θυμά του ελληνικός λαός. Ήταν επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην στηρίξει την υγεία. Και λόγω της πανδημίας μπορεί να καθυστέρησε αυτή η επιλογή. Όμως το πολιτικό σχέδιο είναι η υπονόμευση της δημόσιας υγείας, γιατί δεν έχει τίποτα κακό με έναν ασφαλιστικό φορέα να κάνουμε μια μαστογραφία σε μια ιδιωτική εταιρεία. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την ομιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου.